Τώρα θα πούμε. Καλημέρα ή καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά μου, καλά είστε. Καλώς ήρθατε. Ό,τι θέλετε εσείς. Γιώργος, έτσι. Ωραία. Γιώργος, όπως 4 χρόνια. Ένα λεπτό. Πώς πάμε. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εδώ, πράγματα. Τι κάνετε. Είναι πανέμορφη η Κρήτη, παιδιά. Το ξέρω. Γιατί κάθε καλοκαίρι είμαι εδώ. Κάθε καλοκαίρι. Θα σας πω. Α, τέλεια. Λοιπόν. Καθίστε εσείς εδώ. Ευχαριστώ. Και εμείς, παιδιά, χαρήκαμε, τα λέγαμε. Να είστε καλά. Θα πάρω στον οδηγό, ο οποίος είναι. Δεν σας πειράζει. Εάν το δείξω, είναι υποδειγματικός οδηγός. Άλλωστε, αυτό το κανάλι δεν έχει. Όχι να ζηλέψει τίποτα. Τα μεγάλα κανάλια της Αθήνας έχουν να ζηλέψουν. Ναι, αλλά εδώ βλέπετε μία διαφορά. Βλέπετε μία διαφορά, κοιτάξτε εδώ. Μια εδώ χαρά. Έχουμε και τις σημειώσεις. Αυτές οι σημειώσεις στιγμής. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν. Και ελάτε να κάνουμε μαθήματα. Παιδιά, κανένα μάθημα. Να σας πω ότι χαίρομαι γιατί μαθαίνω ότι ο τουρισμός της Κρήτης πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, γιατί ο τουρισμός είναι 280 επαγγέλματα. Άρα λοιπόν, και πολλές περιοχές, πριν από λίγες μέρες ήμουνα στο Αγρίνιο, όπου προσπαθούν να ενισχύσουν και τον εκκλησιαστικό τουρισμό. Πολλές μονές κλπ. Και ούτω καθεξής. Το κάνουμε και εμείς στη Σάμο. Είμαι στη διάθεσή σας. Είμαι εδώ, θα είμαι πάλι την Τετάρτη, μπορεί να είμαι και το Σάββατο το πρωί, γιατί η Κρήτη για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο παππούς λεγόταν Γιαννακάκης. Γιαννακάκης. Το 1821 λοιπόν, είχε ένα πολύ ωραίο σκάφος. Σταματούσε στον Πειραιά, μετέφερε προϊόντα από την Κρήτη στον Πειραιά, στη Σύρο και στη Σάμο. Το πιάνει η Επανάσταση του 1921, το Γιαννακάκη, στη Σάμο. Σημειωτέων ότι ήταν ερωτευμένος με μια κοπέλα της περιοχής. Ο Γιαννακάκης λοιπόν είχε ένα προτέρημα. Οι Τούρκοι όταν κάνουν κουπιά, κάνουν επιφανειακό κουπί που προκαλεί αφρούς και ήχο. Ναι. Οι Έλληνες κάνουν κουπί μέσα, με βάθος και δεν ακούγεται. Η φίλη του λέει, οι Τούρκοι, μία, δύο, τρεις, του βγάζουν το παρατσούκλι αυτιάς. Έρχεται λοιπόν το πρωτοπαλίκαρο της Σάμου τότε, ο Λυκούργος ο λογοθέτης, και λέει: ρε παιδιά, φωνάξτε μου τον κριτικό, τον. Του λένε: ο αυτιάς. Λέει: ποιος αυτιάς, ο Γιαννακάκης. Κοίταξε. Και έτσι σας έμεινε το αυτιάς. Και έμεινε αυτός. Άρα λοιπόν έχετε Γιαννακάκη μπροστά σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι. Παρακαλώ. Σάμου, ποιο μέρος, Παθή, Καρλώβας, ποιο. Μαραθώκαμπο. Μαραθώκαμπο κοιτάζει προς την Πάτμο. Δεν έχω πάει στη Σάμου. Είναι πάρα πολύ. Εγώ έζησα 7 μήνες ως φαντάρος. Όπου Καρλώβασε. Με τελείως. Τελείως αυτό. Ωραίο, δεν ήταν. Τέλειο νησί. Θα πιάσω τη συζήτηση για άλλα κάτι. Νησί είναι πολύ πράσινο, πανέμορφα. Η Κρήτη είναι πανέμορφη, ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι και ο γαμπρός μου είναι από τα Χανιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Σας έχουμε δέσει εντελώς εδώ. Εντελώς. Και έρχομαι στο Ηράκλειο πολλές φορές, στην Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο, το γεράνι του Ρεθύμνου. Την Κρήτη την αγαπώ, τέλος. Ωραία. Και έχει μπόλικα θέματα που πρέπει να μεταφερθούν στην Ευρωβουλή και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή θα για να τα πούμε. Θα σας πω. Είναι θέλημα λαού. Θέλημα Θεού και αρχηγού ήταν ως προς το αρχικό στάδιο, έτσι. Σωστό. Έλεγα, άμα θέλει ο Θεός και άμα θέλει ο αρχηγός. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέλημα λαού. Να αποφασίσουν οι Έλληνες αυτούς που εκτιμούν ότι είναι οι καλύτεροι, από όποιο κόμμα και αν είναι. Ουδής μπορεί να πει ότι εισάγει κενά δαιμόνια στην πολιτική. Και ο καθένας έχει τη δική του θέση. Είμαστε 42 στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πείτε γιατί πήγα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι το πιο μεγάλο λαϊκό κόμμα της Ευρώπης. Έχει έναν αρχηγό που δόξα τω Θεώ και στην Ευρώπη τα πάει καλά. Εδώ παλεύει μέρα νύχτα και θα σας εξηγήσω το λόγο. Και βέβαια είναι η πενταετία της οικονομίας. Θα ρωτήσετε, καλά, αφήνεις μια τηλεθέαση και μια εκπομπή με τεράστια τηλεθέαση και μια εκπομπή με σίγουρα χρήματα. Γιατί δόξα τω Θεώ τα κανάλια στην Αθήνα. Δεν το κρύβουμε αυτό, όλα φαίνονται στο πόθεν έσχες και λοιπά. Ναι, προφανώς. Γιατί τα αφήνεις αυτά. Έρχεται μια δύσκολη. Καταρχήν, ό,τι δεν ανανεώνεται στη ζωή πεθαίνει. Έτσι. Άρα πάμε σε. Οι αλλαγές χρειάζονται. Οι αλλαγές χρειάζονται. Αυτή η αλλαγή είναι μετά από 34 ολόκληρα χρόνια. Και ήταν βαρύ το φορτίο. Σας μιλώ με όλη μου την ειλικρίνεια. 2.30 και 3 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Σε ένα βομβαρδισμό ειδήσεων. Σε μια πίεση όταν τελειώνει εκπομπή. Στο στρατό, είδες όταν αφήνουμε τις μπαλάσκες και λοιπά που είμαστε. Εννοείται. Μπράβο. αυτό συνέβαινε. Κάτι έχουμε καταλάβει, κύριε Αυτιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εσείς, και θα σας δώσω μέσα το λόγο, αλλά απαντώ σε ερωτήματα που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί. Πάω λοιπόν εκεί γιατί. Άμα θέλει ο λαός. Μου λένε πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, είσαι πρώτος, κάνεις δείχνος. Παιδιά, η αγάπη σας να φανεί στην κάλπη. Ναι, βέβαια. Έχω ανάγκη ακόμη και από τον τελευταίο σταυρό.
δηλαδή και την τελευταία στιγμή. Και σε ένα, συγγνώμη σας διακόπτω, και σε ένα ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας που είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή, εσωτερικός ανταγωνισμός, να μην γελιόμαστε, είναι πολύ μεγάλος. Συναντώ ανθρώπους που μου λένε, θα είσαι μετά τις εκλογές μαζί μας. Θα βρω τον τρόπο να είμαι, όχι με πληρωμή, αλλά να είμαι ως ένθετο μέσα στην εκπομπή. Γιατί θέλω την άποψή σας και θέλω, αν θέλετε, να συνεργαστούμε κιόλας. Θέλω να απλοποιήσω, όπως απλοποίησα την οικονομία, τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Mm-hmm. Ψηφίζεται μια οδηγία στην Ευρώπη. Mm. Που αφορά τους αγρότες του Ηρακλείου, δόξα τω Θεώ, ή της Κρήτης. Τι είναι αυτό που ψηφίστηκε? Τι είναι αυτό που έρχεται στη ζωή μας? Ψηφίζεται μια οδηγία για μισθούς και συντάξεις. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Μπράβο σας. Σας συγχαίρω. Άρα λοιπόν. Αλλά εδώ ευρωβουλευτές δεν έχουν καταλάβει, όχι μόνο ο κόσμος. Για να τα λέμε. Παίρνεις 10 γιατί. Και οι δυο. Γιατί. Γιατί έγινε η εισβολή των αγροτών στις Βρυξέλλες? Γιατί πήγανε με τα τρακτέρ στις Βρυξέλλες οι αγρότες? Γιατί οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων της Ευρώπης, ιδίως της αριστεράς και των πράσινων, που θέλανε γρήγορες αλλαγές, άρα μείωση εισοδήματος, ενώ τα δεξιά κόμματα λένε αργές αλλαγές με σταθερότητα εισοδήματος, είναι χαώδης η διαφορά. Γιατί πήγαν οι αγρότες? Για να τζώσουν να καταλάβουν μερικά πράγματα. Mm-hmm. Και μετά το καταλάβανε οι πράσινοι και οι αριστεροί, οι σούπα μούπες και τέτοια, και άρχισαν να προσαρμόζονται σε άλλες εξελίξεις. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι ο Ευρωπαϊκός Στρατός. Mm-hmm. Ναι. Μέχρι τώρα. Σας κούρασα? Όχι, βέβαια. Απλώς πριν φύγετε από την οικονομία. Ναι. Ναι. Επειδή διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα να γίνεται συζήτηση και σε όλη την Ευρώπη, ναι, για αυτό το κομμάτι. Για το κομμάτι του ελεύθερου εμπορίου. Ναι. Σε σχέση με την Κίνα, πάντα. Ναι, 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 ναι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει. Είναι και αυτό ένας μεγάλος στόχος. Είναι. Η Ευρώπη ήταν αραχτή και light. Mm-hmm. Πώς ήταν αραχτή και light? Είχε το φυσικό αέριο του Πούτιν, Μέρκελ. Ναι. Είχε τη μεγάλη αγορά της Κίνας, mm-hmm, και είχε και το στρατό των ΗΠΑ ή το ΝΑΤΟ. Έρχεται τώρα η Ουκρανία, αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, να οριοθετήσει νέες εξελίξεις. Ο Πούτιν για χαραντάν, έτσι, τέλος το φυσικό αέριο από εκεί, mm-hmm, έχει προβλήματα, θα παίρνει από εδώ, από την Κρήτη, νοτίως της Κρήτης. Και βλέπετε τη Γερμανία τι πόλεμο έχει. Έτσι, μπράβο. Οικονομικό. Μπράβο. Έρχεται ο Ευρωπαϊκός Στρατός και εδώ στέκομαι. Άλλο η Ελλάδα που έχει ένα Ερντογάν που λέει Μητσοτάκης γιοκ, θα έρθω βράδυ στη Σάμμο, στην πατρίδα μου, θα έρθω νύχτα στη Χίο μεθαύριο. Δεν έλεγε όμως, τώρα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν έλεγε, αλλά έχει τη μεγάλη πατρίδα τώρα. Έχει φτιάξει αυτό το χάρτη. Τώρα είναι φίλοι όμως. Και άλλο, θα σου πω αμέσως, και άλλο ο Βέλγος και ο Ολλανδός που δεν έχουν τον Ερντογάν απέναντί τους. Θέλει ο Ερντογάν να μην ζητήσουμε πρόστακο δίλια, να αποσύρει την. Τη μεγάλη στρατιά του Αιγαίου που έχει απέναντι από τη Σάμμο, από τη Χίο, mm-hmm, και από τη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν, εκεί, ως ευρωβουλευτές, όποιοι πάμε και με τη δύναμη του λαού, θα πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα. Διότι ο Λουξεμβούργιος, τι στρατό να ετοιμάσει και τι, κάτι οι χωροφύλακες, έχει που κόβουν βόλτα στα σύνορα, στα υποτυπώδη. Εδώ εμείς έχουμε δυσκολίες μεγάλες. Mm-hmm. Το τρίτο είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Καμαρώνω για τους αγρότες της Κρήτης. Mm-hmm. Καμαρώνω. Έχουν θέματα, μου τα είπανε σήμερα, τα ανέλησα ένα προς ένα. Εμάς η δικιά μας θέση είναι αργές αλλαγές με σταθερότητα εισοδήματος και αύξηση εισοδήματος. Οι πράσινοι και οι αριστεροί, όπου τους βρεις είναι. Άμα φυσήξει νοτιάς είναι κατά εκεί, και άμα φυσήξει βοριάς επίσης κατά εκεί. Και το τρίτο, το τέταρτο μεγάλο θέμα είναι η υπογεννητικότητα. Mm-hmm. Και το μεταναστευτικό. Το δημογραφικό, λοιπόν. Μαζί το είναι αυτό. Όλο αυτό, δημογραφικό, υπογεννητικότητα, μεταναστευτικό, είναι ένα θέμα πολύ πολύ μεγάλο. Και επίσης, δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία, τώρα και η ζωή καλύτερη. Πάμε, παιδιά, είμαι στη διαδικασία. Λοιπόν, ερώτηση. Το νούμερο ένα που περιμένει ο κόσμος, ναι, και εδώ στην Κρήτη και οι πολίτες γενικά της Ελλάδας από τον Γιώργο Αυτιά, ναι, στην Ευρωβουλή, είναι οικονομία. Μάχες για την οικονομία. Γιατί σας έχουν συνδέσει, σας έχουν ταυτοποιήσει μάλλον με την οικονομία. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Όπως το λες, είναι. Γιατί, παιδιά, δεν ξέρω ούτε να προσγειώνω ελικόπτερο, ούτε να χτίζω σπίτι, ούτε εγχείρηση να κάνω. Ναι. Ούτε. Σε αυτό που έχω αφοσιωθεί από φοιτητής είναι η οικονομία. Και ποια οικονομία? Η οικονομία της γυναίκας. Mm-hmm. Γυναίκα 25 επαγγέλματα στο σπίτι. Είναι η οικονομία από το φοιτητή με το φοιτητικό επίπεδομα, στον πατέρα με το μισθό, τη μάνα εργασιακές σχέσεις. Δείτε οι αγρότησες, παίρνουν επίδομα μητρότητας για 9 μήνες. Μια αγρότησα μπορεί πια και ελεύθερη επαγγελματίας να έχει το παιδάκι της για 9 μήνες. Ενώ πρώτα γέναγε η αγρότησα Κυριακή. Και την άλλη Δευτέρα πήγαινε στο χωράφι. Και στο χωράφι το γέναγε. Στο χωράφι, ναι.
πολλές φορές κατά το παρελθόν. Τι θέλω να πω. Εξασφαλίσαμε αυτό. Δείτε κάτι άλλο. Μου λέγανε, με συναντούσαν όλοι οι συνταξιούχοι της Ελλάδος. Και μου λέγανε, καλά, είναι δυνατόν να δουλεύω και να δίνω στον Τσίπρα το 60% της σύνταξής μου. Γιατί έκοβε το 60% της σύνταξης. Αν ένας συνταξιούχος έπαιρνε επί Τσίπρα 1.000 ευρώ και εργαζόταν, το 60% ήταν περικοπή. Τώρα πια ο συνταξιούχος εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε, να παίρνει ολόκληρη τη σύνταξη και να έχει μόνο ένα 10% από το μισθό που εισπράττει. Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος όρος αύξησης εισοδήματος το μήνα? Από 220 το λιγότερο μέχρι 350 ευρώ. Το τρίτο και μεγάλο θέμα ήταν τα ορφανά. Ναι, κύριε Αυτιάπος, υπάρχει και ένα αντίβαρο σε όλα αυτά. Είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Θα πάμε αμέσως, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Αυτός που κρύβεται πίσω από την ακρίβεια, είτε ψέματα λέει, είτε δεν ξέρει τι γίνεται. Παιδιά, σας μιλώ, είναι δυνατόν άνθρωπος της κοινωνίας, θα μιζώ κι εγώ αυτή την ιστορία. Πάμε στο τρίτο. Στα ορφανά, το ξέρετε ότι έκοβε ο Κατρούγκαλος το επίδομα στα 18. Και ένα ορφανό πώς θα μπορούσε να σπουδάσει? Τώρα πήγε μέχρι τα 25. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις, δεν θέλω να σας κουράζω. Για να κάνει κάποιος και το συνήγορο του διαβόλου. Να το κάνει. Να φτάσουμε στον Κατρούγκαλο. Είχαν προηγηθεί και πόσα χρόνια. Να σας πω. Οι προηγούμενες μειώσεις. Θα σας πω. Οι προηγούμενες μειώσεις ήταν 23 δις και του Κατρούγκαλου, κάθεστε. Με έρευνα του Μητρόπουλου του Αλέξη, 75 δισεκατομμύρια. Παιδιά, από τους Έλληνες συνταξιούχους, το τρίτο και κοφτερό μνημόνιο έκοψε 75 δισεκατομμύρια. Από την πρώτη μέρα που ο Αλέξης Μητρόπουλος, δεν θεωρείται δεξιός, έτσι? Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα που, ναι. Κάθισε λοιπόν με την επιστημονική του ομάδα, 75 δισεκατομμύρια. Ακούστε, αυτός ο νόμος ήταν ένα δάσος με 75 δέντρα. Κάθε δέντρο ήταν ένα δις. Κι όμως σιγά σιγά, το ξέρετε ότι οι γυναίκες, οι χείρες, ξέρετε είναι 35 χρονών χείρα γυναίκα με δύο παιδιά και να της λέει ο νόμος Κατρούγκαλου 193 ευρώ. Τρελάθηκα εκείνη τη μέρα. Πάντως, έχετε πει 3-4 φορές το όνομα του Κατρούγκαλου και στο ΣΥΡΙΖΑ θα θυμούνται τώρα τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ακριβώς. Για το περίφημο αυτό γκολ, δεν ξέρω. Δεν μιλάνε τώρα για Κατρούγκαλο γιατί τον έχουν. Αλλά το θέμα δεν είναι. Ότι όποια πέτρα και να σηκώσει υπάρχει από. Παιδιά, το ξέρετε ότι ο νόμος Κατρούγκαλο έδινε στα νέα παιδιά κάτω των 25. Αυτό είχε γίνει από το δεύτερο μνημόνιο. 427 ευρώ το μήνα, βεβαίως, καθαρό μισθό. Μεγαλύτερη αδικία δεν έχει υποστεί. Η γενιά που τότε ήταν 30. Μπράβο. Ναι. Και η γενιά που ήταν μετά 25. Έτσι. Έχουμε βάλει πραγματικά έτσι πλάτη για αυτή τη χώρα. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι τώρα μια στιγμή. Ακριβώς. Να πάρουμε πίσω. Γι' αυτό αυτό λοιπόν δόθηκαν τριετίες. Δηλαδή ένας νέος που έχει συμπληρώσει μια τριετία παίρνει συν 82 ευρώ μόνο από την τριετία στα 830. Με δύο τριετίες, 2 επί 82. Και με τρεις τριετίες φτάνει τα 1047 ευρώ. Έχουμε και τις ενδιάμεσες όμως τριετίες. Έχουμε όμως την ακρίβεια. Ποιες, για πες. Και τις ενδιάμεσες τριετίες που παραμένουν αυτές χαμένες. Ενώ από το μνημονιακό λιμάνι. Εκεί συμβαίνει το εξής, παιδιά. Αν εσύ δούλεψες σε μένα και μετά πήγες και δούλεψες στην αξιότιμη συνάδελφο, από το 12 έως το 23, ο επόμενος ιδιώτης εργοδότης λέει: εγώ δεν έχω δυνατότητα να πληρώσω τις τριετίες ενώ ήταν σε άλλο εργοδότη. Το έβαλαν οι εργοδότες. Το έβαλαν οι εργοδότες γιατί ενδεχομένως θα μην άντεχαν το να πληρώνουν τριετίες αλωνών. Δεν χτίστηκε καλά τότε ο νόμος. Μειώσεις φόρων. 24 αυξήσεις φόρων επί ΣΥΡΙΖΑ, 22 μειώσεις φόρων επί Μητσοτάκη. Το 22% το πρώτο σκαλί του φόρου πήγε στο 9. Αμέσως την ίδια στιγμή. Ο ένφια μειώθηκε 34. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έχει δοθεί μία μάχη. Υπάρχει ακρίβεια. Βεβαίως. Εκεί να πάμε. Και στην ακρίβεια. Έτσι, πάμε μεγάλο. Ακρίβεια, διότι είναι μεγάλο θέμα. Είχαμε κάποτε το ρεύμα. Το θυμάστε με την τη ρήτρα. Τέλειωσε αυτό. Πάει. Η ρήτρα πληρώθηκε. Πώς? Στάθηκε απέναντι στη Φόντερ Λάιν ο Πρωθυπουργός και είπε το εξής. Θέλω χρήματα από την Ευρώπη. Του είπε δεν μπορώ. Και είπε ο Πρωθυπουργός, βγάζω χρήματα από τον κρατικό κορβανά, διότι η Ευρώπη είχε κάνει ένα τραγικό λάθος. Ποιο ήταν? Έβαλε το ρεύμα και τα καύσιμα στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Όταν ακούς χρηματιστήριο είναι κερδοσκοπία. Μερικοί λένε γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης. Δεν εξαρτάται πια η τιμή της βενζίνης μόνο από την τιμή παραγωγής ή από την τιμή δηληστηρίου. Εξαρτάται και από το προϊόν που παράγεται. Δηλαδή, να μην λέω τώρα. Καταλαβαίνετε. Εξαρτάται και από τον ειδικό φόρο. Όλη η Ευρώπη λοιπόν, ο ειδικός φόρος αυξήθηκε τρεις φορές επί Τσίπρα.
Ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Αλλά δεν καταργείται τώρα. Αυξήθηκε. 5 χρόνια τώρα δεν θέμα. Έχει καταργηθεί. Πρέπει να βρούμε 5 δις για να το καταργήσουμε. Πώς θα το καταργήσουμε. Εμείς όταν βάζουμε βενζίνη που είναι κάτω από, το 2, από τα 2 ευρώ, κάνουμε φοβερή χαρά. 5... Τώρα που είναι στο 1,9 θα κάνουμε πάλι. Ακούστε. Πολύ εύκολο. 5 δις από τη βενζίνη. 5 δις από τα δώρα. Ξέρετε τι έγινε με τα δώρα, ε. Όταν δικαζόταν τα δώρα τον Ιανουάριο του 2019, Μητρόπουλος πάλι. Δίκαζε ο Μητρόπουλος. Ναι. Εστάλει επιστολή από τον Τζακαλώτο στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έλεγε μην επιστρέψετε τα δώρα διότι θα πέσει έξω, το έχω δείξει τηλεόραση 100 φορές. Ο προϋπολογισμός. Και οι δικαστές αποφάσισαν να τελειώσουν τα δώρα. Τώρα λένε επιστροφή των δώρων. Πώς θα επιστρέψουν τα δώρα όταν τα θάψατε εσείς με εντολή και με ιδιώτη ταχυδρόμο παρακαλώ. Το έχω το έγγραφο αυτό, το έδειξα 1, 2, 3, 5, 15. Μούγκα στη στρούγκα από εκεί και πέρα, έτσι. Τι θέλω να πω. Πολλοί λένε... όμως λένε ακρίβεια, γιατί το πιάσαμε. Τεράστιο θέμα. Γιατί η επιστολή Μητσοτάκη στη Φόντερ Λάιν, σου λένε πετάει την μπάλα αλλού. Όχι. Από προσανατολίσει. Αυτό που το λέει δεν ξέρει τι κάνει. Γιατί φέτα, εγώ λέω ότι λένε από τα άλλα καλά κάνει μια χαρά. Ναι. Ακούστε να δείτε, παιδιά. Όταν ρωτήθηκε από την κυρία Ζαχαρέα ο κύριο Τσίπρα. Προεκλογικά, στις προηγούμενες εκλογές. Το Κασελάκι δεν ακούω, τι θα κάνεις. Που τον έχω χάσει τον Τσίπρα ένα χρόνο και τώρα. Τώρα μιλάμε για πολιτικές. Όταν έρθει η ώρα η άλλη, θα μιλήσουμε για τα άλλα. Μιλάμε για πολιτικές τώρα. Ναι. Όταν ρωτήθηκε από την κυρία Ζαχαρέα, αν ήσουν τώρα εδώ, τι θα έκανες, γιατί έλεγαν τότε να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Mm. Το έκανε η Ισπανία. Ξέρετε τι έγινε. Αυξηθήκαν οι τιμές. Ναι. Γιατί δεν έφτασε η μείωση του ΦΠΑ εκεί. Η αγορά είναι λερναία ίδρα, έχουν τρόπους και επίσης ένα τεράστιο θέμα είναι οι πολυεθνικές. Έτσι, που εκεί τα έχει βάλει μαζί τους ο Πρωθυπουργός και φτάνουμε στην επιστολή της Φόντερ Λάιν. Για μένα επραξιάριστα. Παιδιά, σας μιλώ μόνο για οικονομία γιατί αυτό ξέρω. Να σας πω κάτι καλό το κάνετε. Θα μας φαίνονταν πολύ άσχημο να μιλάτε κάποια. Ακριβώς, και το βιώνω. Το λάδι για παράδειγμα. Γιατί ξαφνικά γίνανε οι αγρότες μας. Κερδοσκόποι για όνομα του Θεού. Μα οι αγρότες δεν παίρνουν αυτό το ποσό. Α, μπράβο. Ήρθε η ξηρασία, είχαμε μειωμένη παραγωγή από Ισπανία μέχρι η Ελλάδα. Μου έλεγε σήμερα ένα παλικάρι εδώ, στο Ηράκλειο, παράγει βιολογικό λάδι. Μου λέει Γιώργο, 4 ευρώ εμένα είναι το κέρδος μου και είναι υποδεέστερο όλων των Ευρωπαίων. Με τεράστια κόστη. Και μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Τι θέλω να πω. Επειδή τα προβλήματα, τα οικονομικά, δεν είναι το πάτημα ενός σκουπιού, αλλά πρέπει να βρεις τον κωδικό. Οικονομία τι είναι. Δεν μπορώ να τυπώσω χρήμα γιατί είμαι μέσα στην Ευρώπη. Δεύτερον, πρέπει να βρω κωδικό να αντικαταστήσει. Προσέξτε, μείωση εργοδοτικών εισφορών. Ξέρετε πόσο κοστίζει μείωση μισής μονάδας εργοδοτικών εισφορών. 450 εκατομμύρια. Ευρώ. Παιδιά, είναι τέτοια τα μεγέθη πια, είναι τόσο μεγάλη η οικονομία μας. Λένε, ας πούμε, στην Κύπρο, γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Ναι, που την παίρνουν και από εμάς στην Κύπρο. Παράδοξο. Γιατί λοιπόν είναι φτηνή η βενζίνη στην Κύπρο. Γιατί στη βενζίνη της Κύπρου οι πολιτικοί δεν αυξήσαν 3 φορές τους οδικούς φόρους. Μητσοτάκης δεν αύξησε ούτε μία φορά το φόρο στα καύσιμα. Τα βρήκε αυτά. Τι γινόταν λοιπόν στην Ελλάδα. Χρειαζόταν να δοθεί κάποιο επίδομα ή να δοθεί κάποια αύξηση. Βάλτε στη βενζίνη και πάρτα και δώστα από το μισθό. Αυτό γινόταν μέχρι το 19. Τώρα πια δεν υπάρχει κίνδυνος μνημονίων. Όποιος υπόσχεται. Και αν τέλει τώρα που θα τελειώσει το σύμφωνο σταθερότητας. Εκεί, μπράβο. Δεν έχουμε μιλήσει πριν καθόλου. Τίποτα. Τώρα. Όχι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το σύμφωνο σταθερότητας μας δίνει μια δυνατότητα να έχουμε για τις ένοπλες δυνάμεις ένα κομμάτι προϋπολογισμού έξω από το χρέος. Αυτό που θα πρέπει, σε αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη είναι και ένα νέο σύμφωνο σταθερότητας με ισορροπία και παράλληλα ένα νέο σχέδιο ανάκαμψης. Παιδιά, μεγάλη, είναι δύσκολη η αποστολή. Ξέρεις να έχω το Βέλγο απέναντί μου και να με κοιτάει και να το κοιτάω. Τι λαχτάρες έχει να περάσει. Τι λαχτάρες. Να σας πω όμως κάτι εγώ. Τι λαχτάρες έχει. Έλα. Ξέρεις πόσες φορές έχουν ιδρώσει υπουργοί και της Νέας Δημοκρατίας στο στούντιο. Σας μιλώ ειλικρινά.
Λοιπόν, είστε καταιγιστικός, είστε απολαυστικός, αλλά και εμείς θα περάσουμε λαχτάρες αν δεν πάμε τώρα σε break από το σκηνοθέτη. Θα πάμε σε διαφήμιση οπωσδήποτε, γιατί είναι η δύναμή μας. Να σου πω κάτι. Το ξέρετε, στα ξέρετε πολύ. Έχω την αίσθηση ότι είναι στο δικό μου στούντιο αυτή τη στιγμή. Ωραίο, καλό αυτό. Ναι, είναι και τα χρώματα. Και τα χρώματα σας ταιριάζουν. Ωραία, δώστε break, κύριε αυτά. Είστε πάρα πολύ καλοί. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Εμείς πριν πάμε σε break να πούμε καλή επιτυχία. Φεύγω, ε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας πω κάτι. Θέλω μια χαρή. Μπορούμε. Μια φορά το τρίμηνο, μια φορά το εξάμηνο, σε απευθείας σύνδεση, να μου λέτε τα θέματα και να τα προχωράμε. Μπορούμε. Δίνουμε τα χέρια. Έχετε δέσμευση. Μισό λεπτό. Ορίστε. Έχουμε δέσμευση. Πώς ξεκινήσαμε και τρεις μαζί. Με. Ελάτε να κλείσουμε και τρεις. Ελάτε να κλείσουμε και τρεις. Θέλω το εξής. Δέσμευση. Θέλω το εξής. Θέλω σήμερα εδώ, όπως 34 χρόνια έπαιρνα τα μηνύματα από τον κόσμο και έλεγα. Αυτό με τις γυναίκες, αυτό με τους άντρες, αυτό για το φοιτητικό επίδομα, αυτό και αυτό και αυτό. Μπορούμε να συγκεντρώνουμε κάθε τρεις μήνες τα μεγάλα θέματα και να αναλύουμε τις οδηγίες της Ευρώπης. It's a deal. Μας τιμάτε, it's a deal. Είστε τέλειοι, σας ευχαριστώ. Εσείς. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα γιατί και ο σταθμός έχει το σταϊκούρα του και τα έσοδα του.